Και η Μυρολίδα μας πει 2-3 πράγματα για την αξία. Πώς βγαίνει η αξία ενός αντικειμένου, δηλαδή σας φέρνουν κάτι ή μπαίνετε σε ένα σπίτι, βλέπετε κάποια πράγματα μπροστά σας, πώς κρίνετε εσείς πόσο κοστίζει το κάθε τι? Αυτό είναι κάτι που έχουμε καθημερινά μια συζήτηση με τους ανθρώπους που μας φέρνουν αντικείμενα. Οι αντίκες από μόνες τους έχουν, παραδείγματος μια γαλλική αντίκα είναι όπως τα αμάξια που υπάρχει αυτό το Blue Book που λέγεται για τα αμάξια που έχει τις αξίες των αμαξιών. Οι συγκεκριμένες εποχές, ανάλογα με το πόσο συλλεκτικές είναι και με το πόσο αντικείμενα υπάρχουν διαθέσιμα, υπάρχει μια τιμή που είναι σχεδόν ακριβής για τα έπιπλα σε πάρα πολύ, το μεγαλύτερο μέρος από αυτών των αντικειμένων. Και εμείς γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο έπιπλο στην Γαλλία κοστίζει τόσο, αλλά πάντα όταν κάποιος μας ρωτάει για την αξία ενός αντικειμένου, θα πρέπει να μιλάμε σε ποια χώρα, με ποιον τρόπο πώλησης και ποιο χρόνο. Δηλαδή, όταν φέρουμε έναν εκτιμητή έργων τέχνης στο σπίτι μας, δεν πρέπει να το ρωτήσουμε πόσο κάνει αυτός ο πίνακας. Πόσο κάνει αυτός ο πίνακας, έχοντας πόσο περιθώριο να πουληθεί, χρονικό περιθώριο και πού. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές οι Έλληνες εκτιμητές δεν το κάνουμε και φέρνουμε σε μια προεκπλήξεων μια ελληνική οικογένεια. Δηλαδή πηγαίνω σε ένα σπίτι και μου λένε «Μα αυτό μας το εκτίμησε κάποιος και μας είπε κάνει 5.000 ευρώ». Και έχουμε κάνει το εξής τραγελαφικό. Τους λέω «Πάρτε τώρα τον εκτιμητή τηλέφωνο και πείτε του ότι του το δίνετε για 2.500 ευρώ». Εάν είναι τόσο σίγουρος ότι κοστίζει 5.000 ευρώ, θα το αγόραζε για 2.500 ευρώ. 99% η απάντηση είναι όχι από τον εκτιμητή. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι η αξία μιας αντίκας συσχετίζεται και με το που βρισκόμαστε. Στην Ελλάδα το 2011 που γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η κρίση που όλοι μιλάμε, οι αξίες κάποιων αντικειμένων είναι λίγο χαμηλότερες από ό,τι θα ήταν πριν ένα ή δύο χρόνια. Ένα παράδειγμα από αυτά που βλέπουμε τώρα γύρω μας. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα ρολόι 19ου αιώνα και όπως βλέπουμε, αυτό εδώ, βλέπουμε εδώ. Αυτό εδώ πέρα, ένα τέτοιο ρολόι χωρίς να κοιτάξω αν έχει υπογραφή που το συγκεκριμένο έχει, ξέρουμε ότι ένα τέτοιο ρολόι στην Γαλλία μπορεί να είναι από 2 έως 4.000 ευρώ. Εγώ τώρα σαν ειδικός θα πρέπει να κοιτάξω αν το συγκεκριμένο ρολόι έχει μια υπογραφή, έχει έναν μηχανισμό που είναι σπάνιος και αυτά δίνουν μια υπεραξία που το ίδιο ρολόι σε μέγεθος που μιλάμε 2 με 4.000 ευρώ ανάλογα την κατάσταση μπορεί ξαφνικά να μας πάει στις 10.000 ευρώ. Δηλαδή οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κάνουν μεγάλη διαφορά στην αξία ενός αντικειμένου. Μετά υπάρχει και η αξία της σύγχρονης τέχνης, γιατί σε αυτόν τον χώρο έχουμε και σύγχρονη τέχνη, όπως και οι επιχειρήσεις μας στο κέντρο έχουν σύγχρονη τέχνη, που αυτά εξαρτάται αν ο νέος ζωγράφος θέλει να διαθέσει σε χαμηλότερες τιμές κάποια έργα ή αν είναι της καλών τεχνών, αν έχει κάνει πολλές εκθέσεις σε γκαλερί. Αυτά προσδιορίσουν μια αξία που πολλά από το όπως έχετε ακούσει έργα τέχνης τώρα είναι μια μορφή επένδυσης όπως το χρηματιστήριο. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που θέλω να περάσω στον κόσμο είναι ότι η πραγματική επένδυση αγοράζοντας ένα έργο τέχνης δεν είναι χρηματοοικονομική. Είναι στην αξία που δίνεις στην ποιότητα της ζωής σου. Μια οικογένεια όταν αποκτήσει ένα έργο τέχνης έχει μια μικρή στιγμή ευτυχίας. Το θέμα είναι ότι με την αντίκα και το έργο τέχνης, επειδή υπάρχει στο σπίτι, κάνει ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον, ένα ευχάριστο περιβάλλον που θέλουν και οι γονείς να είναι σε αυτό το σπίτι, γιατί χαίρονται με τα πράγματα που έχουν γύρω τους και αυτό συμβαίνει κυρίως με την τέχνη και όχι τόσο με τα αντικείμενα. Αλλά και τα παιδιά διαισθάνονται αυτήν την χαρά στο οικογενειακό περιβάλλον και τελικά η επένδυση έχει γίνει στο παιδί σου. Δυστυχώς στην Ελλάδα, και μια και μιλάμε σε μια ελληνική εκπομπή, υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ούτε έναν αυθεντικό πίνακα. Δηλαδή τώρα ίσως πλατιάζω που μιλάω για την ελληνική οικογένεια ενώ είμαστε σε μια αντικερή, αλλά υπάρχουν πολλές φορές πιο ακριβά παπούτσια και τσάντες σε ένα σπίτι από ό,τι έργα τέχνης. Άρα η κατεύθυνση που δίνουμε στο νέο άνθρωπο στο σπίτι σε καμία περίπτωση δεν τον οδηγεί στην τέχνη. Όπως και υπάρχει το εξής δραματικό στα ελληνικά σπίτια που έχει αρχίσει να αλλάζει, είναι ότι δεν έχουμε βιβλιοθήκες στα σπίτια μας.
Εάν το παιδί δεν καταστρέψει ένα βιβλίο, δεν ξεφυλίσει ένα βιβλίο, δεν είναι γύρω μας, το παιδί αυτό δεν θα καταλήξει να αγαπάει τα βιβλία. Άρα αυτό που θέλω να μείνει από όλο αυτό σαν επίλογος είναι ότι η επένδυση στην τέχνη είναι στην ψυχή μας και στην οικογένειά μας. Συν το ότι έχει και κάποια χρηματοοικονομική επένδυση μετέπειτα.